Πάμε τώρα στην Κομωτινή για να καλησπερίσουμε αμέσως τον υποψήφιο βουλευτή του ΛΑΟΣ στη Ροδόπη, τον κύριο Γιάννη Κακουλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Κακουλίδη. Μαζί μας και ο Δημοσθένης ο Δούκας, για να δούμε όλα αυτά που διαμορφώνουν την προεκλογική πραγματικότητα. Και επειδή, κύριε Κακουλίδη, είναι πολύ πρόσφατα όλα όσα ανακοίνωσαν και ο κύριος Βενιζέλος αλλά και ο κύριος Σαμαράς με το Ζάπιο 3 πριν από λίγες ώρες στην Αθήνα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ζητήματα οικονομίας. Αλήθεια, για το ΛΑΟΣ, το δίλημα ευρώ ή δραχμή είναι υπαρκτό κατά τη γνώμη σας, ακόμα και σήμερα? Δεν πιστεύω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Ευρώ ναι, αλλά με ποιους όρους? Όχι σίγουρα με τους όρους με τους οποίους μπήκαμε στο μνημόνιο και με τους όρους που, που θέλουν να μας επιβάλλουν ο Τόμσεν, έτσι, και η παρέα του. Δεν είμαστε φτωχοί συγγενείς της Ευρώπης, ούτε είμαστε ζητιάνοι. Είμαστε ισότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε μέλη του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, του ευρώ, έτσι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει, μας έχουν καταντήσει προφανώς, έτσι, να ζητιανεύουμε δανεικά και συνέχεια δανεικά. Προσέξτε, πάντως, δανεικά. Το δίλημα αυτό από τους ευρωπαίους εταίρους μας είναι υπαρκτό ακόμα και σήμερα που μιλούμε. Κοιτάξτε. Ακόμη και μετά την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης, εκτός και αν θεωρείτε ότι απλά πρόκειται για μία μπλόφα των εταίρων μας, την οποία μάλλον δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά. Περισσότερο από μπλόφα των εταίρων μας, πιστεύω ότι είναι μπλόφα των δύο μεγάλων κομμάτων. Έτσι, τι ακούμε από το καλοκαίρι του 2011, τι ακούμε συνέχεια το δίλημα Ευρώπη ή όχι Ευρώπη. Εσείς πιστεύετε ότι τίθεται πραγματικά τέτοιο θέμα? Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ, τι πιστεύετε εσείς? Μα κανένας. Μα το ίδιο το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, έτσι, δεν προβλέπει να φύγει, να διώξει μια χώρα μέλος. Δεν προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα αυτό το πράγμα. Επομένως, πώς θα φύγουμε? Μόνο εάν θελήσουμε να φύγουμε μόνοι μας. Λοιπόν, εμείς τι λέμε? Ούτε τότε προβλέπετε. Ούτε τότε προβλέπετε, κύριε Δούκα, έχετε δίκιο. Ούτε τότε προβλέπετε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς τι λέμε? Το λέει ο Πρόεδρος εδώ και πολλά χρόνια. Να δούμε ποιο είναι το πραγματικό μας χρέος. Να αφήσουμε στην άκρη το τοκογλυφικό χρέος, το επαχθές χρέος, και να καθίσουμε και να τους πούμε: κύριοι, πώς σας χρωστάμε, 200 δις, 150 δις. Να συμφωνήσουμε αυτά που είναι, θα τα παίρνετε στα επόμενα 15 χρόνια, 10 δις το χρόνο. Αυτά έχουμε, αυτά μπορούμε να σας δώσουμε. Θέλετε καλώς, δεν θέλετε, εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε. Έλα, Δημοσθένη. Κύριε Κακουλίδη, ήθελα να σας ρωτήσω, σας ενοχλεί το γεγονός ότι από τα δεξιά του πολιτικού φάσματος αναδεικνύονται δύο κόμματα τα οποία είναι νεοπαγή και τα οποία πολιορκούν, ενώ δημοσκοπικά, ψηφοθυρικά, το ΛΑΟΣ. Και το πολιορκούν κερδίζοντας ψηφοφόρους, δυνάμεις, και ο ΛΑΟΣ βρίσκεται πλέον στριμωγμένο στη γωνία για την είσοδο του στη Βουλή. Αναφέρομαι στη Χρυσή Αυγή και στο Ανεξάρτητος Έλληνες. Κατάλαβα. Λοιπόν, να μιλήσω πρώτα για τη Χρυσή Αυγή. Ποια είναι η άποψή σας για τα δύο αυτά κόμματα? Να μιλήσω πρώτα για τη Χρυσή Αυγή. Εγώ γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι, βεβαίως. Να μιλήσω πρώτα για τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια μόδα. Είναι μια μόδα των ακραίων δεξιών, έτσι, ιδεολογιών, θα έλεγα. Είναι ένα κόμμα το οποίο δεν θα το ήθελα στη Βουλή με τίποτα, σε μια δημοκρατία όπως η δική μας. Έτσι, τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να βάλουμε στη Βουλή ένα κόμμα το οποίο θα χαιρετά ναζιστικά, φασιστικά μέσα στη Βουλή? Λοιπόν, όσον τώρα αφορά τον κύριο Καμένο και το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα κόμμα το οποίο φτιάχτηκε. Ο κύριος Καμένος σήμερα είπε και νεκρός, εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Καμένος, αν θυμάμαι καλά, έχει βάλει υποψηφιότητα στον νομό σας. Στον Εύρο. Λοιπόν, ενθυμίστε πολύ καλά ότι σαν υπουργός ναυτιλίας από το 2007 στο 2009, όταν του ζητήσατε να βάλει πλοίο στην άγωνη γραμμή Σαμοθράκης Λίμνου Λέσβου, δεν νομίζω να ίδρωσε το αυτάκι του. Δεν δεσμά και έχει το θράσος που έχει να σας ζητάει την ψήφο σας. Δεν έκανε τίποτα σαν υπουργός ναυτιλίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πιστεύω όμως, ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει αυτό που θέλει. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Καμένος φτιάχτηκε για να τραβήξει όλους εκείνους τους δυσαρεστημένους
ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, και αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, τους διαγραφέντες, μισούς από τους διαγραφέντες, οι οποίοι μετεκλογικά μπορούν να ξαναγυρίσουν, δεν ξέρουμε τι παιχνίδια μπορούν να παίζουν. Να ρωτήσω ακόμη μια ερώτηση, σε παρακαλώ, Σταύρο. Επιμένετε στη θέση σας ότι η υπέρβαση από την κρίση οικονομικά πρέπει να συνοδεύεται και από την αξιοποίηση του ρηκτού πλούτου, που σημαίνει τα πάντα, το ρηκτό πλούτο. Μα τι μιλάτε τώρα. Είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μα πάρα πολλά χρόνια, ειδικά ο κύριος Βελόπουλος, έτσι, και αν έχει κάνει έρευνες και ομιλίες και πόσες φορές έχει μιλήσει για τον ρηκτό πλούτο. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον κύριο Πάγκαλο, ο οποίος πριν κανένα δύο χρόνια μας κλέβαζε και έλεγε ότι δεν υπάρχει ούτε σταγόνα πετρελαίου στην Ελλάδα. Και τώρα ξαφνικά ανακαλύψαν τα κατάκολα, ανακαλύψανε την Κέρκυρα, ανακαλύψανε τα κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης. Λοιπόν, ο ρηκτός πλούτος φυσικά υπάρχει. Και αυτό πιστεύω είναι αυτό που έχουν βάλει στο μάτι οι εταίροι μας μέσα σε εισαγωγικά. Γι' αυτό μας οδηγούν στη φτώχεια που μας οδηγήσανε, γι' αυτό μας οδηγούν φυσικά πάντα με συνεταίρους, τους καλόπιστους δύο αρχηγούς μας, τα δύο καλόπιστα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, έτσι, για να κάνουν τι, να μας εξαφλιώσουν και να μας τα πάρουν μπύρι παρά. Πάντως, χθες, κύριε Κακουλίδη, ο κύριος Σαμαράς από το Ζάπιο, μεταξύ των άλλων, είπε και αυτό. Με ότι σαφέστατα και θα αξιοποιήσουμε τον ορυκτό μας πλούτο. Έχουμε τέτοια ορυκτά, έχουμε χρυσό, έχουμε ζεόλιθους, έχουμε τα πάντα. Πετρέλαιο, και δεν έχουμε σχεδόν κανένα ορυχείο στην Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Και εγώ διαρωτώ για ποιον λόγο δεν έγιναν ποτέ κινήσεις στο να καταρχήν υπάρχει και το πρόβλημα, όπως ξέρετε, το έχετε στην περιοχή σας, το αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ στις Άπες, με ορισμένη μερίδα των κατοίκων, έτσι, οι οποίοι είναι ενάντια στα ορυχεία του χρυσού. Ναι. Δεν ξέρω. Ίσως η πολυσιεργία, ίσως να έχουν άλλα στο νου τους οι ηθήνοντες, αυτοί που μας κυβερνούσαν έως τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Πάντως δεν έχετε αντίρρηση να λειτουργήσουν τα χρυσορυχεία στην περιοχή. Πιστεύω ότι σε τέτοιους καιρούς θα δώσουν. Κοιτάξτε να δείτε. Τα χρυσορυχεία κάποια στιγμή, ας μην ξεγελιόμαστε, θα λειτουργήσουν. Θα λειτουργήσουν. Το θέμα είναι όσο νωρίτερα το ξεκινήσουμε και όσο μπορούμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα τα εκμεταλλευτούμε σε μεγαλύτερο ποσοστό, θα είναι και το κέρδος για τη χώρα μας. Γιατί θα έρθουν, θα μας τα πάρουν και αυτά για ένα κομμάτι ψωμί και θα υπάρχει κόσμος που θα δουλεύει για 200 και 300 ευρώ εκεί πέρα μέσα. Γιατί το χρυσό θα βγει. Ναι. Τώρα, για να επιστρέψουμε σε ζητήματα μιας πολιτικής πραγματικότητας που θα είναι πάρα πάρα πολύ έντονη από τις 6 Μαΐου και μετά, κύριε Κακουλίδη. Και επειδή ακριβώς, ξέρετε, φοβάμαι ότι θα αγγίξω τώρα σε ανοιχτές πληγές του λαός, πολύ πρόσφατες μάλιστα. Αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχετε μετά την εκλογική διαδικασία διαρροή βουλευτών, εκλεγμένων βουλευτών του λαός προς την εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να προδιαγράψω τίποτα. Αντιλαμβάνεστε πώς το εννοώ. Όπως συνέβη και με την πρόσφατα, επίσης με το λαός. Λοιπόν, αυτό θα σας έλεγα. Εγώ δεν είμαι μάντης, δεν μπορώ να προδιαγράψω τίποτα. Ούτε μπορώ να είμαι στο μυαλό του καθενός από αυτού που θα εκλεγούν ή που ήδη εκλέγονται. Το κόμμα αυτό υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πλέον των 10 χρονών. Έχει δώσει αγώνες, έχει αρχές, έχει μια βάση λαϊκή. Έτσι, έχουμε ένα ποσοστό το οποίο τις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις κειμενόμαστε στο 5,5%. Καλά, αυτά ίσχυαν και πριν την απόφαση του κυρίου Πλεύρη και του κυρίου Γεωργιάδη. Κοιτάξτε να δείτε, τι θέλω να πω με αυτό το λόγο. Θέλω να πω ότι όποιος θέλει να φύγει, η πόρτα είναι ανοιχτή, μπορεί να φύγει. Έτσι. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ γιατί πιστεύουμε σε αυτά που ο πρόεδρος ανακοίνωσε. Πιστεύουμε σε αυτά που αυτό το κόμμα μπορεί να κάνει και μπορεί να προσφέρει στον ελληνικό λαό και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Είμαστε, πιστεύω, το πρώτο και ακόμη και τώρα, τολμώ να το πω, το μόνο πατριωτικό εθνικό κόμμα στην Ελλάδα. Ούτε ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας είναι πατριωτικό κόμμα. Ούτε. Ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ με τους ανθρώπους δεν έχω τίποτα, όπως δεν έχω και με κανέναν τίποτα. Θα κριθούν, θα δούμε. Εγώ δεν τους ξέρουμε. Άλλο το ψηφοθερικά λέω. Είναι πατριωτικό κόμμα ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας. Πατριωτικό κόμμα μπορεί να δηλώνει οποιοδήποτε. Μα εσύ είπατε είμαι το μόνο, είναι ο λαός τώρα. Που αποδεδειγμένα όμως, έτσι, φωνάξαμε για πατρίδα, φωνάξαμε για θρησκεία, φωνάξαμε για μεταναστευτικό, φωνάξαμε για οικονομία και φωνάζουμε πολλά πολλά χρόνια τώρα. Πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε απόψεις, έχουμε πρόγραμμα. Δεν είμαστε πυροτέχνημα, αυτό θέλω να σας πω. Μας ξέρει ο κόσμος, είμαστε πολλά χρόνια στη Βουλή, έτσι, και ξέρουν πολύ καλά τις ιδέες και τις απόψεις μας. Όλοι οι υπόλοιποι θα κριθούν. Είναι ένα καινούριο κόμμα, οποιοδήποτε μπορεί να δηλώνει πατριώτης και μπορεί να είναι πατριώτης, ξέρετε, έτσι, δεν είναι κακό. Από όποιον χώρο και να είναι, είτε αριστερά είτε δεξιά, γιατί στην αριστερά δεν υπάρχουν πατριώτες. Κανένας δεν το λέει, δεν το αρνείται αυτό το πράγμα. Όμως πρέπει να κριθούν. Μάλιστα. Μπροστά σε ένα ενδεχόμενο και σε μια ευρύτερη ανασύνθεση της δεξιάς παράταξης γενικότερα, κύριε Κακουλίδη. Ποια δεξιά? Παρακαλώ. Ποια δεξιά? Πολυκατοικία. Τη δεξιά, πολυκατοικία. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δεξιά εδώ και πολλά χρόνια. Δική σας έκφραση είναι αυτή του αρχηγού σας. Η Νέα Δημοκρατία. Δεξιά, πολυκατοικία και ο κ. Τζαφέρης την είπε. Ναι. Εντάξει. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δεξιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει παρεκκλίνει από την δεξιά. Πάει πιο πολύ προς το κέντρο, πιστεύω. Αυτό το φιλελευθερισμός και όλα αυτά, ξέρετε, δεν. Όλοι από εκεί προερχόμαστε. Έτσι, επειδή ανοιχνεύσαμε το τι ακριβώς σημαίνει για εσάς πατριωτικό και ποιους θεωρείτε πατριώτες και ποιους όχι, να δούμε και ποιους θεωρείτε δεξιούς σε τελική ανάλυση, έτσι. Διότι υπάρχει ένα ζήτημα ως προς αυτό, όπως διαπιστώνουμε. Πιστεύω ότι πλέον δεν τίθεται θέμα δεξιά ή αριστερά. Τίθεται θέμα του να είσαι Έλλην ή να μην είσαι Έλλην. Καλά, ο Έλληνας όμως φέρει και μια ιδεολογία μαζί του. Και τι θέλω να πω με αυτό. Δύο λεπτά, οι κομμουνιστές δηλαδή δεν είναι Έλληνες. Οι κομμουνιστές είναι Έλληνες. Θα λοιπόν, μπορούσαν να ήταν. Είναι λιγότερο Έλληνες από εσάς. Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι κανένας λιγότερο ή περισσότερο Έλληνες από εμάς. Τότε. Όμως δεν μπορείς να θεωρείσαι Έλληνας με την έννοια της εθνότητος, του εθνικισμού, θέλω να πω, έτσι, σαν έθνος. Άλλο εθνικισμός, άλλο πατριωτισμός. Και έτσι. Ο πατριωτισμός και ο εθνικός είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Τεράστια διαφορά, κύριε Κακουλίδη. Γιατί το παρεξηγείτε? Το να είσαι πατριώτης, έτσι, πατριώτης, είναι και ένας συμπολίτης μου. Θυμάσαι τον συγχωρεμένο τον Χατζηχρήστο, που κατέβαινε στην Αθήνα, ρε πατριώτη, τι κάνεις, ας πούμε, έτσι. Κάτι που το χάσαμε εντωμεταξύ τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε χάσει αυτό το πράγμα. Η έννοια της φιλοπατρίας και του πατριωτισμού είναι σε διάσταση με την έννοια του. Το να είσαι. Γιατί το ένα παράγει. Η πατρίδα δεν είναι το έθνος. Δεν άκουσα τι είπα. Πείτε μου, συγγνώμη, ίσως δεν σας άκουσα. Ενιολογικά, η φιλοπατρία και ο πατριωτισμός είναι μια έννοια που έχει διαφορετικά δομικά χαρακτηριστικά και ποιοτικά από τον εθνικιστή. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο εθνικιστής λέει. Ας μην το φιλοσοφήσουμε. Όχι, γιατί δεν τις θέσεις του κ. Κακουλίδη και ούτε να έχει όποια θέση θέλει ο άνθρωπος. Είναι ανώτερο από το άλλο. Με βάζετε σε βαθιά νερά τώρα και θα με κρηγορήσω. Όχι, να μην κολυμπήσουμε όμως, κ. Κακουλίδη. Γιατί δεν έχουμε και περισσότερο χρόνο, σας παρακαλώ. Πολύ, πολύ γρήγορα και θα τελειώσω. Γιατί επικράτησε αυτός ο διαχωρισμός? Διότι μετά την επταετία επιτρέψαμε στην αριστερά να καπηλεύσει ορισμένες ορολογίες. Την έννοια της δημοκρατίας, την έννοια του έθνους, την έννοια της θρησκείας. Μέχρι πριν λίγο καιρό ποιος τολμούσε να μιλήσει για σημαία για Ελλάδα? Ήσουν φασίστας. Εμείς οι ίδιοι κατηγορηθήκαμε σαν φασίστες. Και ήρθε τώρα, έτσι, ένα πιο φασιστικό κόμμα από εμάς, το τελείως φασιστικό κόμμα, έτσι, για να μας κάνει εμάς να μας πάει λίγο πιο προς το κέντρο. Φασιστικό κόμμα. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να σας πω. Ότι, έτσι, κυπάρι. Ναι, θέλω να σας πω ότι τελικά έχουμε παρεξηγήσει κάποιες έννοιες. Το έθνος τι είναι, η πατρίδα μας δεν είναι το έθνος. Έχουμε ένα έθνος που λέγεται Ελλάδα. Γιατί διαχωρίζουμε αυτά τα δύο πράγματα? Γιατί φτάσαμε στο σημείο ότι είναι ελληνικό να είναι φασιστικό. Παρεξηγήσιμο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ήθελα να πω. Κύριε Κακουλίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.